Κλείνουμε τον κύκλο σήμερα με τον εξαιρετικό κύριο Νίκο Ιγκλέση, ο οποίος είναι οικονομολόγος, χρόνια συντάκτης επιθεμάτων Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολυγραφότατος συγγραφέας, άνθρωπος με δημόσιο λόγο, χωρίς φόβο, με πολύ πάθος σε αυτά που λέει, αλλά με εξαιρετική προσοχή. Κύριε Ιγκλέση, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Κύριε Ιγκλέση, όλη αυτή η ιστορία τώρα τη συζητάγαμε και με τον συνάδελφό μου τον Νίκο τον Πογιόπουλο, ο οποίος λέει όχι απλά είναι η κορφή του παγόβουνου, και εννοώ για το περιστατικό, την υπόθεση που τη λέμε Qatar Gate, Παύλα Καϊλή. Ο Νίκος τον Πογιόπουλος λέει ότι αναδεικνύει τη σαπίλα στην ίδια την καρδιά των Βρυξελών. Το συμμερίζεστε? Ναι, θα πω ναι, γιατί όντως υπάρχει ένα πλαίσιο, θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει όλες αυτές τις δράσεις που όντως η υπόθεση αυτή της κυρίας Καϊλή αποτελεί μία περίπτωση, αλλά είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν πάρα πολλές άλλες οι οποίες δεν θα έρθουν ποτέ στη δημοσιότητα, δεν θα τις μάθουμε ποτέ. Δηλαδή υπάρχει η μικρή εικόνα με την περίπτωση αυτή της ΜΚΟ με τον κύριο που την είχε δημιουργήσει ο Τζιόρτζιο, ο Ιταλός, ο σύντροφος της κυρίας Καϊλή και ένας άλλος πρώην ευρωβουλευτής Ιταλός. Αυτή είναι η μικρή εικόνα, είναι μία περίπτωση, και υπάρχει η μεγάλη εικόνα πώς είναι δομημένο το λόμπι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σημαίνει lobbying στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό έχει γίνει αποδεκτό, έχει θεσμοθετηθεί από πολύ παλιά, από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Κατά διαστήματα έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις του πώς θα γίνεται αυτό. Και πιο τελευταία έχει δημιουργηθεί το λεγόμενο Μητρό Διαφάνειας, όπου καταγράφονται όλες οι οργανώσεις, όλα τα λόμπι, τα οποία μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία που έχει καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, αυτό είναι ένα πλαίσιο, αλλά αυτό το πλαίσιο δεν είναι φτιαγμένο για τους μεγάλους και ισχυρούς και είναι απλά πιέσεις? Διότι εδώ η κυρία Καϊλή βεβαίως φαίνεται, γιατί κάθε κατηγορούμενος τεκμέρεται αθωότητας, μέσα στο σπίτι της να έχουν βρεθεί δεσμίδες χρημάτων, οι εταιρείες και όλα αυτά. Όμως η κυρία Καϊλή δια του συνηγόρου της είπε κάτι. Είπε ότι εγώ στο Κατάρ πήγα εκπροσωπώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είπα αυτά που είχαμε αποφασίσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το τι έκανε παραπλεύρως είναι άλλο θέμα. Το ίδιο όμως ως επίσημη γραμμή φαίνεται ότι είναι και από την Κομισιόν, και ο κύριος Σχοινάς τα ίδια είπε. Βεβαίως δεν συνελήφθη ο άνθρωπος, ούτε κατηγορείται για κάτι, αλλά το πνεύμα της πολιτικής ήταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι καλώς καμωμένα στο Κατάρ. Ναι, τώρα σημασία δεν έχει αυτό το πράγμα, δηλαδή αν η κυρία Καϊλή ή ο κύριος Σχοινάς πήγανε και είπανε κάτι στο Κατάρ για τα θέματα των εργασιακών συνθήκων και τα λοιπά εν ώψη του Μουντιάλ. Σημασία έχει ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η κυρία Καϊλή και οι άλλοι τρεις Ιταλοί βρέθηκαν με ένα μεγάλο ποσό χρημάτων. Βεβαίως οι ίδιοι θα πούνε ότι, μου φαίνεται το είπε και ο δικηγόρος της που την εκπροσωπεί, ότι δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτά τα χρήματα είναι από το Κατάρ. Βεβαίως πώς να αποδειχθεί? Δεν έχουν καμιά σφραγίδα πάνω τα χαρτονομίσματα του Κατάρ. Πρέπει να δικαιολογήσει όμως τα χρήματα, από πού προέρχονται. Αν δεν είναι από το Κατάρ, από πού είναι? Και βεβαίως θεωρώ ότι όλη αυτή η ιστορία που ήρθε στην επιφάνεια είναι κάπως ερασιτεχνική. Δηλαδή αυτοί κάνανε lobbying, πήραν κάποια χρήματα. Αυτά τα χρήματα τα διακινούν με βαλίτσες και σακούλες? Δηλαδή ο πατέρας της κυρίας Καϊλή μεταφέρει μια βαλίτσα γεμάτη χαρτονομίσματα, την πάει πού? Να τη βάλει σε μια θηρίδα ενός σιδηροδρομικού σταθμού για να μην τη βρούνε?
και μετά τι θα την κάνει. Δηλαδή, τα χρήματα πρέπει να, κατά κάποιον τρόπο να νομιμοποιηθούν, να περάσουν μέσα από το τραπεζικό σύστημα. Γιατί τέτοια μεγάλα ποσά χρησιμεύουν, είτε θα κάνουν κάποια επένδυση, θα αγοράσουν ομόλογα, μετοχές, είτε θα αγοράσουν ένα ακριβό ακίνητο. Αυτά όμως δεν αγοράζονται με τη βαλίτσα. Πρέπει να μπουν μέσα στο τραπεζικό σύστημα, να βγει επιταγή, να πληρώσουν είτε το ακίνητο είτε τα... Ή λειτουργούν έτσι ο αραβικός κόσμος με αυτή την πατέντα, με ρευστό. Μα αυτό το πράγμα, ναι, αυτό θυμίζει, έτσι λειτουργούν κάτι οι έμποροι ναρκωτικών που κουβαλάνε τα λεφτά, ας πούμε, ή κάποιοι, δηλαδή εγκληματικές οργανώσεις. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι τόσο αφελής, τόσο... ανίδεοι ήταν πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν offshore εταιρείες, λογαριασμοί, πράγματα γίνονται. Αλλά αυτό είναι η μικρή εικόνα, κύριε Σαχίνη μου. Η μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν θεσμοθετήσει το lobbying. Είναι νόμιμο. Είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς. Μπορούν εταιρείες ή ενώσεις εταιριών, ενώσεις συμφερόντων, να συναντούνται με τους επιτρόπους, με τους γενικούς διευθυντές της Κομισιόν, με τους ευρωβουλευτές, να τους πιέζουν, να διαπραγματεύονται μαζί τους για την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κάπως έτσι, για παράδειγμα, η ενεργειακή φτώχεια αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη μας δίνεται και την εξήγηση που ένα χρόνο συνεδριάζουν και αποφάσεις δεν παίρνουν, ευνοεί κάποια συμφέροντα. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Βεβαίως ευνοεί κάποια συμφέροντα και οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ικανοποιούν αυτά τα συμφέροντα. Δηλαδή πολύ συχνά ακούμε εδώ στην Ελλάδα ότι ψηφίζεται ένας νόμος στην Ελληνική Βουλή διότι πρέπει να ψηφιστεί σύμφωνα με την οδηγία ή τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ερώτημα είναι, ποιος έφτιαξε αυτή την οδηγία ή αυτόν τον κανονισμό και κατά πόσον στη διαμόρφωσή του υπησύλθαν τα συμφέροντα των διάφορων lobbying που πιέζουν προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις που τους συμφέρουν. Εδώ είναι το μεγάλο θέμα. Όλα αυτά που αποφασίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από το πόσο θα είναι η ρήπη των αυτοκινήτων ή πόσο θα είναι η ρήτρα διοξιδίου του άνθρακα ή τι θα είναι, ποιες είναι οι προδιαγραφές των τροφίμων, σε όλα αυτά τα θέματα υπησέρχονται οι ενδιαφερόμενοι. Άρα... με το lobbying που κάνουν δηλαδή. Αλλά υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις πέρα από τα βιομηχανικά οικονομικά συμφέροντα. Δηλαδή θα σας πω ότι σε αυτό το περίφημο μητρό διαφάνειας που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν καταγραφεί 3.400 ΜΚΟ. Κοιτάξτε, είναι σαφές. Άρα μου λέτε, το lobbying που είναι η νόμιμη εκφορά, να το πούμε έτσι. Ναι. Επειδή η διαφθορά είναι παράνομη, το καταλαβαίνουν όλοι, το lobbying είναι νόμιμο και μέσα από εκεί έχουμε το μεγάλο πλυντήριο για τις αποφάσεις. Δηλαδή, αν πω εγώ τι κάνω lobbying και είμαι καταγραμμένος σε ένα μητρό, είμαι νόμιμος. Απόλυτα νόμιμος. Μάλιστα. Είστε απόλυτα νόμιμος να κλείσετε ραντεβού με τους επιτρόπους, με τους γενικούς διευθυντές, με τους ευρωβουλευτές και αυτοί θα ανακοινώσουν τη συνάντηση, θα την καταγράψουν, θα την ανακοινώσουν. Μάλιστα. Θα πούνε ότι συναντήθηκα, ας πούμε, με τους εκπροσώπους της χημικής βιομηχανίας. Μάλιστα. Θα πει ο αρμόδιος επίτροπος. Ωραία. Από εκεί και πέρα όμως, οι λομπίστες μπορούν να κατευθύνουν, όχι σε όλες τις περιπτώσεις βεβαίως, τις αποφάσεις του Επιτρόπου ή του Γενικού Διευθυντή προσκομίζοντας του δώρα κάθε είδους. Ναι. Τώρα το πώς θα τα αποδειχτεί είναι άλλο θέμα. Έχετε δεν δίκιο. Αποδεικνύονται συνήθως αυτά, είναι κάτι λίγες περιπτώσεις και μου κάνει εντύπωση ότι δύο περιπτώσεις αφορούν χώρες του τρίτου κόσμου κατά κάποιο τρόπο. Είναι, παλιότερα ήταν του Αζερμπαϊτζάν, που είχαν και εκεί χρηματίσει, και τώρα του Κατάρ. Δηλαδή, αν την κυρία Καϊλή και τη ΜΚΟ αυτή του Τζιότζιο τη χρηματοδοτούσε
Παραδείγματος χάρη η Μπάγερ. Νομίζετε, εγώ αμφιβάλλω πολύ αν θα έβγαινε το σκάνδαλο αυτό. Πείτε μου κάτι, λόμπινγκ κάνουν με βάση αυτό που περιγράφετε ακόμη και τα συνδικάτα και οι οικολογικές οργανώσεις. Ναι. Και αυτά που λέμε. Και... Ναι. Βέβαια οι περισσότερες περιπτώσεις είναι εταιρείες μεγάλες. Άρα το θέμα στο λόμπινγκ είναι το μαύρο χρήμα. Εγώ αυτό Βέβαια, αυτό που πίσω από το λόμπινγκ διοχετεύεται προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του λόμπινγκ. Μου λέει εδώ πέρα ένας φίλος, ο Γρηγόρης. Άρα κύριε Ιγκλέση, λέει, εσείς όλοι οι δημοσιογράφοι που φωνάζετε για τις υποκλοπές στην Ελλάδα, εάν δεν τους παρακολουθούσαν δεν θα τους γραπώναν. Μήπως λοιπόν με αυτόν τον τρόπο πρέπει να εξηγήσουμε και στην Ελλάδα το σύστημα παρακολουθήσεων? Εγώ έχω πει ότι είναι άλλο πράγμα, αλλά τι να πω. Σωστά σας έχω ακούσει. Ναι, είναι άλλο πράγμα. Γιατί εκεί στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για έρευνα διαπίστωσης εγκληματικής πράξης. Που να πω ότι και η δική μας νομοθεσία σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει πρόβλεψη από το 90, παρακαλώ. Βεβαίως. Για νόμιμες παρακολουθήσεις για έβρεση εγκληματικών πράξεων. Είναι άλλο θέμα αυτό όμως. Και άλλο θέμα η παρακολούθηση για λόγους εθνικής ασφάλειας. Μάλιστα. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Βεβαίως και στις δύο περιπτώσεις υπησέρχεται η παρακολούθηση, η συνακρόαση. Εντάξει, αλλά είναι άλλη η ουσία των δύο θεμάτων. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Νίκος, μιας και έχεις τον εξαιρετικό κύριο Ιγκλέση, αυτή η αγροτική κτηνοτροφική απογραφή του λέει κάτι σε εθνικό και διεθνές τοπίο της οικονομίας, ή και εδώ θα πέσουμε στα λόμπινγκ που θα τα κουκουλώσουν όλα? Εννοεί την στατιστική απογραφή των καλλιεργούμενων εκτάσεων και των εκτρεφόμενων ζώων. Αυτό Ναι, βεβαίως. Ναι. Κάναμε μία. Ανεβάσαμε ένα άρθρο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αντίθεσης, όχι δικό μου άρθρο, ενός συνεργάτη, για αυτό το θέμα. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, δηλαδή σε μία δεκαετία μειώθηκαν κατά 6,5 εκατομμύρια στρέμματα οι καλλιεργούμενες εκτάσεις στην Ελλάδα και μειώθηκαν και τα ζώα, τα εκτρεφόμενα, οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις κτλ. Είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο έχει απόλυτη σχέση με τις πολιτικές που εφαρμόζονται με την κοινή αγροτική πολιτική, την ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως με τις γενικότερες οικονομικές συνθήκες της Ελλάδας. Δηλαδή, για να μπορείς να έχεις αγροτική παραγωγή, πρέπει να έχεις και κάποιους άλλους παράγοντες, δηλαδή φτηνό ρεύμα, φτηνά λιπάσματα, φτηνές ζωοτροφές κτλ. Και να μπορείς αυτή την παραγωγή να την προστατεύεις απέναντι στον ανταγωνισμό που ούτε αυτό μπορεί να γίνεται, η αγορά είναι τελείως ενιαία και ελεύθερη. Άρα εδώ δεν είναι θέμα λόμπινγκ όταν κυρίαρχη άποψη είναι η ενεργειακή μετάβαση ουδετερότητας σε μια χώρα όπως η δική μας σημαίνει απέραντα πάρκα ανεμογεννητριών. Για παράδειγμα, διότι όλες αυτές οι αποφάσεις, κύριε Σαχίνη, παίρνονται με αυτή τη διαδικασία που περιγράψαμε προηγουμένως. Δηλαδή, αν θα προωθηθεί η πράσινη μετάβαση, όπως λέγεται, αν δεν θα χρηματοδοτούνται οι μονάδες παραγωγής ρεύματος από ρηχτά καύσιμα, όλα αυτά είναι αντικείμενο των διαφόρων λόμπι που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επηρεάζουν τις αποφάσεις. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό. Νομίζουν οι πολίτες, οι απλοί πολίτες, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη, ότι οι αποφάσεις παίρνονται με πολιτικά ορθολογικά κριτήρια προς το συμφέρον των λαών και των κρατών. Αλλά αντίθετα οι αποφάσεις παίρνονται ύστερα από έντονη επιρροή των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών και των οργανωμένων συμφερόντων. Αυτά μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά και σε πολλούς τομείς το επιτυγχάνουν απόλυτα τις αποφάσεις που παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εμείς εδώ λέμε η Ευρωπαϊκή Ένωση έβγαλε αυτή την οδηγία. Πρέπει να προσαρμοστούμε. Πώς την έβγαλε όμως? Λέει ο Γιάννης από την Αθήνα, καλημέρα στον κύριο Ιγκλέση. Η λειτουργία του λόμπινγκ δεν έρχεται σε αντίθεση με την ίδια την έννοια της δημοκρατίας, λέμε τώρα, στη διάσταση ότι κάποιοι είναι πιο ίσοι από κάποιους άλλους? Ναι, σωστά. Πολύ σωστά το λέει ο ακροατής σας. Κοιτάξτε να δείτε, το λόμπινγκ καθιερώθηκε με ποια έννοια, ως αρχική
σκέψη. Με την έννοια ότι πριν βγει ένας νόμος, μια οδηγία, ένας κανονισμός, θα πρέπει να ακούγονται οι απόψεις των ενδιαφερομένων. Αυτό γίνεται και, και εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε. Δηλαδή πριν βγει ένας νόμος, ο Υπουργός καλεί την ομοσπονδία του, αυτούς που τους αφορά ο νόμος και συζητάει μαζί τους να ακούσει τις απόψεις τους ή τους στέλνουν ένα υπόμνημα. Μέχρι σε αυτό το σημείο είναι εντάξει. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό το πράγμα, όταν μέσα υπησέρχονται πανίσχυροι κολοσσοί, οικονομικά πανίσχυροι εννοώ, τότε αποπροσανατολίζεται. Τότε δεν ακούει ο ενδιαφερόμενος που θα πάρει την απόφαση τις απόψεις των άλλων που έχουν συμφέροντα ανάλογα, αλλά τα συμφέροντα επιβάλλουν την άποψή τους σε αυτόν που θα την εκτελέσει πια. Κοιτάξτε, εγώ θυμάμαι τότε που συζητάγανε την συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά με Ευρωπαϊκή Ένωση για τα διατροφικά. Το θυμάστε που απαγορευόταν στους ευρωβουλευτές πέρα από ένα κλειστό δωμάτιο να δουν, να μην κρατήσουν καν σημείωση, να δουν τη συμφωνία να βγει προς τα έξω. Και ήταν συμφωνία που αφορούσε από τα μεταλλαγμένα μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι. Ναι, το θυμάστε. Ναι. Θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα που, και παρακαλώ πολύ όσο μπορείτε πιο γρήγορα την απάντηση, ακροατή, ο οποίος τα δένει όλα αυτά με αφορμή το Κατάρ και με τα εθνικά, λέγοντας ότι το Κατάρ είναι από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες της τουρκικής οικονομίας. Αυτό, λέει, δεν μας προβληματίζει και στην περίπτωση κυρίας Καηλή και στην περίπτωση των παρελθόν του κυρίου Πιτσιόρλα με τους Καταριανούς και στην περίπτωση της παρούσης κυβέρνησης με την επένδυση στη Ζάκυνθο, πάλι Καταριανοί. Δεν καταλαβαίνουμε στην Ελλάδα, λέει, τι γίνεται. Σύμφωνοι. Το Κατάρ είναι ένας πολύ καλός σύμμαχος της Τουρκίας, καμιά αμφιβολία, και οπωσδήποτε, κοιτάξτε να δείτε, παρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε και προσπαθεί να κλείσει συμβόλαια, ίσως είναι και ένας εκβιασμός αυτός, συμβόλαια αγοράς φυσικού αερίου με το Κατάρ, λόγω της ένδειας της ενεργειακής που υπάρχει στην Ευρώπη, οπωσδήποτε. Τώρα δεν μπορώ να το συνδέσω, δεν έχω καμία πληροφόρηση τέτοια. Πολύ φοβάμαι βέβαια, πολύ πιθανόν μάλλον είναι, ότι αποκαλύφθηκε αυτή η ιστορία διότι κάποιο άλλο λόμπι, το οποίο εποφθαλμιούσε τα λεφτά του Κατάρ, κατήγγειλε τη συγκεκριμένη περίπτωση που έχουμε με την κυρία Καηλή και τους υπόλοιπους. Κάποιος τα έδωσε, δηλαδή τα κάρφωσε. Τους έδωσε. Για να σπρώξει το δικό του συμφέρον. Ακριβώς. Επειδή ήταν μικροί αυτοί, δεν είναι, και δεν ήταν και. Δεν ξέραν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Κάποιοι άλλοι, ίσως πιο μεγάλοι, τους ξεμπροστιάσανε. Έχοντας και την αδυναμία αυτή που είπαμε στην αρχή, ότι μεταφέραν τα λεφτά με βαλίτσες. Τους ξεμπροστιάσανε για να τους πετάξουν από το παιχνίδι. Νίκος, και αυτόν δεν πρέπει να αποκλείεται, κύριε Σαχίνη. Δεν πρέπει να αποκλείεται τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, ήρθε στην επιφάνεια πια μια ιστορία η οποία ενδεχομένως να έχει και τέτοιες απολύξεις, διότι μας έλεγε ο κύριος Πικραμένος προχθές, αέριο από Κατάρ, ίσον Τουρκία, ίσον αδελφοί μουσουλμάνοι, δεν είναι απλά τα πράγματα. Είναι σε ένα κόσμο πολυσύνθετο, όλα είναι σύνθετα τελικώς. Βεβαίως. Αλληλένδετα όλα. Αλληλένδετα, αυτό είναι το σωστό, έχετε δίκιο. Κύριε Ιγκλέση, θέλω να σας ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Σαχίνη. Καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα.